Το Τζέρκι στην κατηφόρα είναι το βιβλίο το καινούριο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Στο βιβλίο αυτό, όσοι είναι της δικής μου ηλικίας θα θυμηθούν πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή τους. Σε γενικές γραμμές όμως, μέσα από μία διήγηση που έχω βάλει στο στόμα του αδερφού μου, περιγράφω τις συνήθειες στη ζωή μιας μέσης αστικής οικογένειας στοιχείο. Το πώς γινόταν οι γιορτές, το πώς γινόταν τα δεξίματα, τι τρώγαμε, από πού ψωνίζαμε, πώς διασκεδάζαμε, πού κολυμπάγαμε, τα πάρτι της εποχής του στις δεκαετίες του 70, ξεκινώντας από τα παιδικά μου χρόνια, από τη γέννησή μου στην πραγματικότητα, στη δεκαετία του 50, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, που η διήγηση σταματά. Θέλησα μέσα από το στόμα του αδερφού μου, ο οποίος χάθηκε πρόωρα και πολύ άσχημα πριν από 5 χρόνια, να δώσω κάποιες εικόνες από την κοινή μας ζωή, να θυμηθούμε ονόματα και συγγενών μας. Το σώμα μας είναι πολύ μεγάλο παρεπιπτόντως και κάποιοι θα μπερδευτούνε, αλλά θεώρησα πως έπρεπε να αναφερθούνε, γιατί ο καθένας από αυτούς μας έδωσε πράγματα στη ζωή μας που τα τηρούμε ως κόριο οφθαλμού. Ταυτόχρονα ήθελα να δώσω τα διδάγματα που πήραμε και από τους γονείς μας και από τους συγγενείς μας και ελπίζω ότι αυτά θα είναι διδάγματα και για τους νεότερους που θα το διαβάσουν. Και έχει και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό Ναι, έχει μέλη. φωτογραφίες και από την δική μας ζωή, αλλά πέραν από αυτό και από τη ζωή γενικότερα της Χίου. Θα δούμε πώς ήταν η Χίος παλιά, η προκυμαία με τους μπαμπέδες. Νομίζω ότι είναι ένα ευχάριστο βιβλίο. Κάποιοι μου παραπονέθηκαν ότι στο δουλικό κλάψανε. Τώρα δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Τώρα μάλλον θα ευχαριστηθούν όλα όσα είναι μέσα στο βιβλίο τούτο, στο Τσέρκι, στην Κατηφόρα, που είναι και αυτό ένα από τα παιχνίδια που δεν υπάρχουν πια. Τα εικόνα σε ρωτήσανε τι είναι το τσάρκι. Βεβαίως με ρωτήσαν, δεν είχαν ιδέα, τους έδειξα φωτογραφίες βέβαια και δεν νομίζω να ενθουσιαστήκανε γιατί τώρα τα παιχνίδια τους είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Εμείς όμως τότε για μας, για τα αγόρια, ήταν πολύ σημαντικό το να μπορέσεις να έχεις ένα τσέρκι και αυτός που μπορούσε να το κουλαντρήσει που λέμε στην κατηφόρα ήταν πολύ μάγκας και πολύ θαυμαστός από τους υπόλοιπους. Από τις εκδόσεις ΑΠ, έτσι δεν είναι. Εκδόσεις ΑΠ, σταθερά, είναι από τους εκδοτικούς οίκους που νομίζω ότι αποτελούν στολίδι, όχι μόνο για τη Χίο, γενικότερα για την Ελλάδα, γιατί τολμούν να παρουσιάσουν έργα ανθρώπων σαν και εμένα, που δεν μπορώ να ονομαστώ συγγραφέας, εγώ απλά καταγράφω όσα έχω μέσα στην ψυχή μου και στο νου μου για να μείνουν, για τα παιδιά μου κυρίως και για όποιον άλλον έχει τη διάθεση να το διαβάσει.